Καλησπέρα σας. Μουσικές αναχωρήσεις για άλλη μια Πέμπτη, 8 με 10. Και αυτή την Πέμπτη έχω παρέα ένα παιδί. Ένα παιδί, νεαρό παιδί, νέο καλλιτέχνη, τον οποίο τον άκουσα πριν με 2 χρόνια, άκουσα τραγούδι του και το είχα παίξει στις τότε εκπομπές. Κύριες και κύριοι, ο Τρίφων είναι μαζί μας. Γεια σου Τρίφων. Καλησπέρα. Καλησπέρα λοιπόν. Να χαιρετήσω ακόμη ένα παιδί. Γιατί ο Τρίφων έφερε και ένα φίλο. Σήμερα θα πούμε αρκετά πράγματα. Δεν μας έχει χαιρετήσει ακόμη ο Μιχάλης, γιατί χώνεται ο Πέτρος εδώ. Μιχάλη, γεια. Πολύ καλησπέρα. Λοιπόν, 2 παιδιά σήμερα. Τι τυχεροί που είστε. Ο Τρίφων, Μπάιτσης, και ο Μιχάλης. Μύτος. Μύτος. Με το μύτο της Αριάννης καμιά σχέση? Καμία. Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν δίνω λύσεις έτσι εύκολα. Στον εαυτό σου δίνεις? Όχι, όχι. Όχι. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε για το ιστορικό της μουσικής που έχει σχέση με τον Τρίφωνα. Αυτό που παίζει ο ίδιος, αυτό που εκφράζει ο ίδιος. Και θα ξεκινήσουμε από τότε που γεννήθηκε. Αλήθεια? Αλήθεια, δεν στο είπα αυτό, ε. Πω, ναι, έχει, ναι, ναι, είναι πολύ μεγάλος και θα πούμε 5 χρόνια. Πόση ώρα είναι εκπομπή? Έχουμε χρόνο, ναι. Έχουμε χρόνο, έχουμε χρόνο. Θα πούμε πάρα πολλά πράγματα. Τέλεια. Θα πούμε και μουσικά, θα πούμε και μη μουσικά. Α, δεν ξέρετε τι σας έχω. Πολύ ωραία. Ο Τρίφωνας λοιπόν έχει αγγλικό στίχο, παιδιά. Ξέρετε ότι σας έχω πει και από παλιά ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή υποστηρίζουμε Έλληνες καλλιτέχνες, γιατί μας έχουν ζαλίσει με τους ξένους. Όχι ότι δεν είναι καλή, αλλά έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό το οποίο δεν παρουσιάζεται εύκολα, δεν ξέρω γιατί, και έχω αποφασίσει εδώ και 3 χρόνια ότι αυτό θα κάνω. Και πριν περάσουμε στις επίσημες συστάσεις και το ιστορικό, άκου, άκου, τι ακούμε. Καλούτσικο είναι αυτό. Καλούτσικο. Ποιο είναι αυτό, Τρίφωνα? Αυτό intro. Είναι. Αυτό είναι το intro τώρα που έβαλες το τελευταίο. Introduction. Introduction, ναι. Αυτό είναι, ναι, το πρώτο κομμάτι του πρώτου μου δίσκου, ονόματι A Permanent Escape, mm-hmm, τον οποίο μπορείτε να ακούσετε όλοι στο www.permanentescape.com. Μπορεί να βάλεις ένα τέλος παραπάνω. Μπορεί. 3 είναι όλα. Πάμε να το ακούσουμε και να πούμε τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Βέβαια. Λοιπόν. Are you here to help me find a way to clear my thinking? Or just another story about fading thoughts in shame? When your judgment proved to be enough to overpass my thoughts of sinking in a place my mind can. Και ξεκινάμε, συνεχίζουμε, είμαστε στον αέρα ξανά. Σήμερα είπαμε τι, Τρίφων και ο Μιχάλης. Το Μιχάλη ξέρετε γιατί τον έφερα, Γιατί είναι ωραίο παιδί. Γιατί εκτός των άλλων είναι και φίλος του Τρίφωνα και έτσι και... Ναι, δεν τον παίρνει να πει πολλά πράγματα ψέματα. Θα πει την αλήθεια γιατί ο φίλος θα τον δώσει από τον, ναι, ναι. Είμαστε και κοντά, έχει απλώς χέρι και χτυπάει. Λένε, πρόσεχε, ναι. Σιγά, σιγά, σιγά. Κρύβε λόγια, κρύβε. Λοιπόν, Τρίφων, ξεκίνημα λοιπόν. Ξεκίνημα. Μια φορά για έναν καιρό ήταν ένα μωράκι. Γεννήθηκε πριν από πόσα χρόνια? Πριν από κάποια χρόνια. Α, πες μου τι δεν λες την ηλικία. Όχι, σου. Όχι, πώς δεν λέω, 27 είμαι. Ωραία. Ναι. 27 χρόνια λοιπόν. Στην Άουσα γεννήθηκα. Στην Από την Άουσα είμαι, εκεί μεγάλωσα. Τα λέει μόνος του, εγώ μάλλον. Ναι, θέλεις. Να κάτσω ο Μιχάλης στη θέση μου και θα τα λέτε μεταξύ σας. Θα είναι πολύ ωραία εκπομπή αυτή. Πλάκα θα έχει πολύ πλάκα. Ναι. Μπορεί να τσακωθούμε σε 10 λεπτά. και να τη λήξουμε την εκπομπή, να ξέρεις. Άμα βάζουμε τραγούδια ανάμεσα, θα κάτσεις παραπάνω. Ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα. Γεννήθηκες εκεί. Πότε άρχισε η σχέση σου με τη μουσική? Αυτό θέλω να μου πεις. Ερασιτεχνικά από πολύ μικρός. Αλλά επαγγελματικά ξεκίνησα γύρω στα 20 να παίζω. Η αλήθεια. Όταν λες από πολύ μικρός, άρχισες να παίζεις. Έπαιζα κιθάρα από πιτσιρικάς. Μόνος σου ή μάθαινες? Όχι, πήγαινα σε ένα οδείο για κάποια χρόνια. Με έστειλαν δηλαδή οι δικοί μου μετά από πιέσεις, ξέρεις, στο πιτσιρίκι. Μαμά θέλω να μάθω κιθάρα, μαμά θέλω να μάθω κιθάρα. Εντάξει, παίζαμε σε παρέες, τέτοια λιώτικα, όπως κάνουν τα περισσότερα παιδιά που ψιλοασχολούνται, έτσι. Ναι. Και μετά σε κάποια φάση, με την πάροδο των χρόνων, κάτι με έπιασε μάλλον, δεν ξέρω τι, και το πληρώνω ακόμα, και εσείς μαζί. Αυτό θα το κρίνουν και οι ακροατές στο τέλος, εγώ το έχω κρίνει ήδη, αν την πληρώνω ή όχι.
και έχω να πω ότι δεν την πληρώνω καθόλου. Από εκεί και πέρα τώρα, πότε άρχισες να γράφεις τα πρώτα σου τραγούδια, θα μου πεις? Ναι, ας πούμε σύντομα μετά που ξεκίνησα να ασχολούμαι και επαγγελματικά. Δηλαδή, ναι, μεγαλός. 20-21 εκεί γύρω. Δηλαδή μικρό, ας πούμε στα 10-15 δεν σε έπιασε να γράψεις κανένα στιχάκι έτσι? Είχαμε, κάτι, είχαμε μια μπάντα στο σχολείο, ας πούμε, που παίζαμε και γράφαμε για δικά μας τραγούδια. Άρα τότε τι μου λες? Ήταν ακόμα πιο, ξέρεις, όχι τόσο όριμες προσπάθειες, ας πούμε, πιο εφηβικές. Πάντως το τολμήσατε, ναι. Τις κάνατε, εκφραζόσασταν. Βέβαια. Θέλω να μου πεις λίγο, έτσι, λίγο να μου πεις για τα τραγούδια σου. Δηλαδή έμπνευση, από πού σου ήρθε αυτό το τραγούδι? Έχεις κάνει λάθη ήδη? Πολλά, τρομερά. Νομίζω ότι και ένα παιδί 10 χρονών να ρωτήσεις θα σου πει ναι. Δηλαδή όλοι δεν κάνουν... ρωτάω όμως το 10 χρονών παιδί. Κοίτα, ρωτάω όλοι κάνουν τα λάθη τους. Στα 10... άλλοι τα θεωρούν τα προσωπικά τους πολύ σημαντικά, ας πούμε, ενώ φαίνονται ασήμαντα. Οπότε προσωπικό λάθος, ιδιαίτερο λάθος δικό σου? Δεν θα σε ρωτήσω λεπτομέρειες της προσωπικής ζωής, έτσι γενικά, όριστα, Γενικά, δεν είμαστε κουτσομπόλιδες εδώ. Θα περιμένω την άλλη εκπομπή να μην αλείπει ο Τρίφωνας και μετά θα σας τα πω. Θα ακούω όμως το νου σου. Το νου σου. Τώρα ξέρεις πώς το συνδύασε αυτό με τα λάθη, γιατί έχεις δίπλα και ένα φίλο σου καλό. Είστε φίλοι, έτσι, αρκετά καιρό. Αρκετά χρόνια πλέον, ναι. Είναι ένα λάθος σου αυτή η φιλία? Εντάξει, δεν ήθελα να το πω, αλλά για το Μιχάλη με το τραγούδι. Για το Μιχάλη. Μιχάλη, πες. Δεν έχω λόγια συγκεκριμένα. Πώς φαίνεται σε ένα... Συγγνώμη, το ξαναλέω γιατί γύρισα το κεφάλι μου αλλού. Πώς φαίνεται σε ένα όλο αυτό το... η προσπάθεια του Τρίφωνα στη μουσική? Πες τώρα, ειλικρινά θα μιλήσεις εδώ πέρα, γιατί ο ένας μπορεί να δώσει τον άλλον, ξέρεις, γι' αυτό σας έφερα και τους δύο συγχρόνους. Θεωρώ ότι είναι μια σοβαρή προσέγγιση επάνω στο είδος της μουσικής με το οποίο έχει καταπιαστεί. Και στιχουργικά και μουσικά και όλος ο τρόπος που ασχολείται με την παραγωγή και την προώθηση του έργου, θεωρώ ότι δείχνει πως βρίσκεται σε καλό δρόμο. Δεν είναι λάθος. Όχι, δεν είναι ένα τρομερό λάθος αυτό, δηλαδή. Όχι, στο σύνολο το ισοζύγιο είναι θετικό. Παναγία μου. Τι, είπε πολύ καλά λόγια και τρόμαξες, ναι. Εκπομπή έχουμε να αναφέρουμε και κάποιες πιασάρικες λέξεις. Μιχάλη, εσύ ασχολείσαι με τη μουσική και εσύ πόσο καιρό? Έτσι από παίζοντας, χόμπι ξεκίνησε? Είχα πολλά φλερτ με τη μουσική από μικρός, παίζοντας. Αλλά κυρίως ασχολήθηκα με το DJing, να το πω έτσι. Έχει 10 χρόνια που κινούμε πάνω στην έντεχνη μουσική σε διάφορα μαγαζιά. Κοίτα τώρα, φιλία. Ο ένας έχει αγγλικό στίχο, ο άλλος με τα ελληνικά καταπιάνεται, έτσι? Δηλαδή... Ναι, ναι, ναι. Δουλεύοντας επάνω σε αυτό, όχι ότι δεν έχουμε και πλούσια ακούσματα γενικότερα. Δηλαδή, αν βάλουμε τον Τρίφωνα εδώ να μας μιλήσει για τι του έχει αφήσει η Νάουσα μουσικά, θα σας πει μέχρι και βαθιά παραδοσιακά, έτσι. Ισχύει. Είναι πολύ καλά να έχεις παραδοσιακά ακούσματα. Βέβαια. Ναι, και είναι πολύ καλό τα ακούσματα αυτά να προέρχονται και από την πατρίδα σου και να τα νιώθεις στην ψυχή σου μέσα. Έτσι. Ωραία. Θέλω λίγο να μου πεις για τις μουσικές επιρροές σου. Τι συνήθως άκουγες, τι ακούς, αν έχει αλλάξει αυτό στην πορεία, ξέρεις, στη ζωή σου? Υπάρχουν κάποια σταθερές που υπάρχουν εδώ και χρόνια. Με πρώτη και καλύτερη του Pink Floyd, με τους οποίους είμαι άρρωστος. Έχω ένα ψυχολογικό θεματάκι. Ναι, ναι, αρρώστια. Νομίζω οι περισσότεροι, πάρα πολλοί κόσμος. Ναι, δικαιολογημένα, αν θες την άποψή μου. Ναι, αλίμονο. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την αγγλόφωνη, ας πούμε, μουσική, Radiohead, Porcupine Tree, αρκετό prog rock, ας πούμε, και σύγχρονο και παλιότερο. Κλασικά πράγματα όπως Led Zeppelin, ας πούμε, ξέρεις, κατά εκεί. Metal, Μιχάλη, αρκετό. Δυνατά, ό,τι θες να πεις, δυνατά, δυνατά, είμαστε χήμα εκπομπή. Δεν μπορώ να μιλήσω εγώ τώρα για αυτά που ακούει ο Τρίφωνας ή που πρίζει εμένα κάθε φορά που άκου να δεις τι ωραίο που είναι αυτό και τι ωραίο που είναι το άλλο. Ναι, δεν μαθαίνεις από αυτό και εσύ του μαθαίνεις του εντέχνου, Ισχύει. Ναι. Συνεχώς. Αυτή την ανταλλαγή την έχουμε, η αλήθεια είναι. Στο ισοζύγιο και τέτοια. Μπράβο, ναι. Εκεί βγαίνουμε πάτσι. Μηδενικό. Ναι, όχι. Ήθελα να πω απλά για το... Θυμήθηκε ξανά μια μπάντα που αγαπούσε πολύ όταν ήταν μικρότερος. Ναι, ας πούμε συμβαίνουν κάτι τέτοια. Του Όπεθ, ας πούμε, οι οποίοι είναι metal, έτσι. Ξεκάθαρα. Αλλά... Αυτό, πέρα από καινούργια πράγματα, δηλαδή, πάντα μπορεί να σου επιστρέψει κάτι στο μυαλό, δεν σου συμβαίνει εσένα. Ναι, φλασιές τις λέω. Ναι, φλασιές. Και να σκαλώνεις πάλι. Και ξέρεις, αυτές οι φλασιές είναι οι καλύτερες εμπνεύσεις. Ναι. Αυτή είναι εντύπωση έχω εγώ τώρα σε άλλο στοιχείο, βέβαια. Ναι, από το γιατί δικό σου, νιώθεις κάτι πολύ οικείο.
Ναι. Ούτως ή άλλως. Πιστεύω ότι ανάλογα με το πόσα είδη μουσικής ακούς, πόσα σου αρέσουν κτλ., είναι ένας κύκλος. Δηλαδή κάθε 2-3 μήνες τρως τα σκαλώματά σου με διαφορετικό χώρο μουσικής. Και με συγκεκριμένα τραγούδια κόλλημα τρως. Το έχω πάθει σε φοβερή κατάσταση. Δηλαδή πριν από την εκπομπή, 2 μέρες, να έχω κολλήσει με ένα τραγούδι Άγγλου καλλιτέχνη και να τα ακούω συνέχεια και να πρέπει να βρω τραγούδια την εκπομπή και να μην μπορώ. Ναι, κάποια στιγμή ξεκόλλησα με το ζόρι. Να θες να φτιάξεις μια playlist μόνο και μόνο για να πλαισιώσουν αυτό το κομμάτι. Και να είσαι αναγκασμένη να διαλέξεις μόνο ελληνικά, ας πούμε. Θα τα διαλέξω, θα τα κολλήσω πάλι, μην ανησυχείς. Ωραίο τραγούδι έβαλες τώρα. Ναι, αυτό τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά σε κάποιες συνεργασίες. Δραμαμίνη, πες μου λίγο για τους Δραμαμίνη. Δραμαμίνη. Τη σχέση τη δική σου φυσικά με αυτούς, μην μου πεις για τους ίδιους. Ναι. μόνο. Με τα παιδιά γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, είμαστε φίλοι και όταν ήρθε η ώρα που είπα θέλω να κάνω ένα δίσκο, ας πούμε, ήταν η πρώτη μου σκέψη, ας πούμε, και λόγω των δικών τους δουλειών, έτσι, τις οποίες θαυμάζω και μου αρέσουν πολύ. Ωραία. Και πολλοί κόσμος έχω να πω και αυτή η κουβή παίζει πάρα πολύ συχνά Δραμαμίνη και θα να σας θυμίσω ξανά ότι είχαν ξεκινήσει το 2006 από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης εδώ τραγουδιού και από τότε έχουν μια πολύ, πολύ καλή πορεία και έχουν τέχνη, πραγματική τέχνη στην δουλειά τους. Ψυχή, αυτό που πες πριν. Ναι. Μπράβο, Τρυφωνά. Ναι, με πιάνει σιγά σιγά. Ένα τρένο που σφυρίζει, από το άπειρο μας λένε η Δραμαμίνη. Δραμαμίνη είναι ένα συγκρότημα φίλοι του Τρίφωνα, τα παιδιά και επίσης συνεργάτες στο CD του. Στο σοντιακό επίπεδο, ναι. Θέλεις να μου πεις, ήταν αυτοί οι μόνοι συνεργάτες, ποιοι άλλοι συνεργάστηκαν στο CD που έχεις κάνει? Στο δίσκο στην ουσία παίζουμε, είναι τριών ατόμων η δουλειά. Δηλαδή παίζω εγώ τις ακουστικές και κάποιες ηλεκτρικές κιθάρες και τραγουδάω προφανώς. ο Χάρης ο Μιχαηλίδης από το Δραμαμίνη έπαιξε ηλεκτρικές κιθάρες και μπάσο. Και ο Βασίλης ο Ποδαράς, ένας εξαιρετικός ντράμερ, έπαιξε τα τυμπάνα. Ωραία, πες μου τώρα εσύ τι έχεις κάνει για το Δραμαμίνη. Τι εννοείς? Εννοώ ότι συνεργάστηκες και σε δικό του CD, ναι? Όχι. Δεν έπαιζες, ηχογράφηση? Όχι, όχι. Ηχογράφηση των παιδιών, όχι. Πού? Τίποτα? Όχι, παίξαμε μαζί με το Χάρη, κάναμε την παρουσίαση του δίσκου μαζί, του δικού μου. Ωραία, λοιπόν, σε αυτό το CD μου είπες ήσασταν τρία άτομα, ήταν εύκολο να γίνει όλο αυτό? Κοίτα, η προπαραγωγή ήταν δική μου, δηλαδή το ετοίμαζα το άλμπουμ αρκετό καιρό μόνος μου και όταν ήρθε η ώρα να τα ηχογραφήσουμε μας πήρε γύρω στον ένα μήνα, ας πούμε, συνολικά. Τώρα εύκολο, δύσκολο, να σε ρωτήσω για τις δισκογραφικές, ενδιαφέρθηκε καμιά? Δηλαδή είχες προτάσεις? Βέβαια είναι νεκρές, το ξέρουμε, αλλά ναι, λέω μήπως και κάποια είχε... Υπήρξαν κάποιες συζητήσεις, αλλά να σου πω την αλήθεια και εγώ δεν το πολύ υποστήριξα. Ήταν η αμέσως επόμενη ερώτησή μου, αλλά με πρόλαβες. Ναι. Αυτό, κατά πόσο θα ήθελες κάτι τέτοιο? Γιατί εγώ δεσμεύεσαι, δεν είσαι τόσο ανεξάρτητος να κάνεις ό,τι θέλεις? Όχι λόγω αυτού, λόγω του ότι πλέον δεν ξέρω πόσο νόημα έχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάποτε οι δισκογραφικές ήταν, ξέρεις, μεγάλες, δυνατές, διαφήμιζαν σχήματα, έκλειναν περιοδίες, έπαιζαν τα τραγούδια σου στα ραδιόφωνα, τέτοια λιώτικα. Τώρα πλέον δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει αυτό, ναι. Αν υπάρχει δηλαδή. Χρόνος υπάρχει? Γιατί? Γενικώς, για να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Ναι, αν αυτό που σου αρέσει όντως, τον βρίσκεις τον χρόνο. Τον βρίσκεις? Ναι. Μπορεί να σκοτώνεσαι, αλλά θα τον βρεις τον χρόνο. Είναι πάντα με το μέρος σου. Όμως. Όχι. Όχι. Παίζετε τώρα εσείς με ένα τραγούδι του Τρίφωνα. Ναι, παίζουμε με ένα τραγούδι του Τρίφωνα. Το παίξαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, όσοι θυμάστε. Και τώρα κάνουμε έτσι ένα λογοπαίγνιο. Ναι. Μιχάλη, εσύ έχεις χρόνο? Όχι πολύ, θα έλεγα. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο, μη μου το τραγουδήσεις. Μη φτάσουμε μέχρι εκεί. Όχι, μη φτάσουμε εκεί. Θα ακούσουμε άλλο χρόνο. Time. Time θα ακούσουμε και θα μου πεις μετά, ή μάλλον πες μου τώρα. Τι? Όχι, τώρα θα μου πεις μετά, μπορεί να το ξεχάσω. Τι σκεφτόσουν όταν έγραφες αυτό το τραγούδι? Αυτό που λέγαμε πριν, σκεφτόσουν ή κάτι συγκεκριμένο? Σε κυνηγούσε κανένας? Ειλικρινά. Ναι. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι, ναι, ειλικρινή είναι καλό βράδυ. Ναι. Όχι πάντα, αλλά στην εκπομπή θα είναι καλός αυτή, να. Αν κρίνω τη δικιά μου κάθε φορά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Time. We might even touch the sky. We might find a reason why. We might even...
Ακούτε την εκπομπή Μουσικές Αναχωρήσεις. Είπαμε για τις μουσικές επιρροές σου, είπαμε για τους συνεργάτες σου. Τις εμπνεύσεις σου θέλω να μου πεις. Τις καθημερινές εννοείς. Εννοώ τις εμπνεύσεις, ναι, καθημερινές, για να γράψεις τη μουσική σου. Εκτός από τις φλασιές που είπαμε, δηλαδή. Από πού εμπνέεσαι, άλλοι λένε από τη φύση, άλλοι λένε από τις γυναίκες, άλλοι λένε από. Μη γελάτε. Όποιος δεν εμπνέεται από τις γυναίκες. Όποιος ισχυρίζεται ότι δεν εμπνέεται από τις γυναίκες είναι ψεύτης. Ψεύτης, ε. Δεν έχει τη δικιά σου ειλικρίνεια. Αυτό. Από τις γυναίκες λοιπόν εμπνέεσαι και από τις γυναίκες. Συνήθως οι εμπνεύσεις σου μπορεί να είναι και φανταστικές. Ναι, αν και δεν το συνηθίζω. Δηλαδή ταξιδεύεις με το μυαλό σου χωρίς, όχι σε καταστάσεις συγκεκριμένες, αλλά έτσι κάτι ονειρικά. Ναι, εννοείς να φτιάχνεις ιστορίες, ας πούμε, στο μυαλό σου και, ναι, και τέτοια πράγματα. Ναι, συμβαίνει. Κοίτα, γενικά όταν γράφω, δεν το κάνω, ας πούμε, με κάποια βία. Όταν συμβαίνει, έρχεται σχεδόν από μόνο του. Θέλεις να μου πεις γιατί έχεις επιλέξει αγγλικό στίχο? Ναι, δεν ξέρω καλά ελληνικά. Έλα, διαφωνά τώρα. Γιατί σε εκφράζει πιο πολύ ο αγγλικός στίχος? Λόγω ακουσμάτων νομίζω συνέβη αυτό κυρίως. Από μικρός άκουγα αγγλική μουσική και αμερικάνικη. Οπότε όταν ήρθε η ώρα να γράψω, μάλλον μου βγήκε έτσι. Έτσι θέλω να πιστεύω τώρα, τι να σου πω, μπορεί να σου λέω και ψέματα. Λες, δεν νομίζω. Ναι. Να μου λες ψέματα. Μάλλον αυτό είναι. Ναι. Γιατί να μου πεις ψέματα? Ξέρω. Έχετε συνεργαστεί? Έχουμε και με την Κατερίνα Μακάβου. Ναι. Η Κατερίνα είναι μια εξαιρετική τραγουδοποιός. Είναι. Δηλαδή, εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά της. Και εμένα. Πάμε παρακάτω. Συνεργαστήκαμε για ένα διάστημα, κάναμε και κάποια live μαζί. Συμμετέχω και στο δίσκο της το άλλη μια ώρα. Παιδιά, αυτό το έμαθα πριν μια ώρα. Εντάξει, ήξερα ότι συνεργαστήκανε, αλλά ότι έχουν συνεργαστεί και σε συγκεκριμένο τραγούδι, δεν το ήξερα. Ναι. Τι έκανες λοιπόν εκεί? Φωνητικά. Φωνητικά παρέα με δύο ακόμα φίλους. Επίσης, στο chat να πω ότι μας λένε πολύ καλά λόγια για τη φωνή σου. Ακούσανε και το Time Print και λένε δικό του είναι αυτό και τέτοια, ναι, μη γελάς. Ευχαριστώ πολύ. Ντρέπεται τώρα. Ντρέπεται. Κοκκινίζω. Να πούμε και μια καλησπέρα στην Ελισάβετ, το Λευτέρη και τον Ντένι που μας ακούνε από το Λονδίνο. Μας ακούει και το Λονδίνο, παιδιά, σήμερα. Ναι. Και επειδή με ρωτήσατε πριν στο chat αν έχεις καμιά σχέση με Αγγλία, αν κάτι. Ναι, είναι η αδερφή μου μένει στην Αγγλία. Βασικά. Πες μου λίγο για αυτή τη διαδρομή. Νάου Σαβέρια, μισός-μισός είσαι, είπες. Ναι. Κάτι τέτοιο μου έχεις πει. Αθήνα, Αγγλία. Νάου Σαβέρια. Ιταλία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ιταλία διάμεσα, σωστά. Αγγλία και Θεσσαλονίκη πάλι. Είναι εμπειρίες αυτά, ε. Ναι. Τα οποία τα πέρασε τα τραγούδια, σου υποθέτω, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ναι, σίγουρα περνάνε αυτά. Σίγουρα. Ναι. Τι έκανες, παιδί μου, στην Αθήνα? Τι έκανα στην Αθήνα? Ναι. Εντάξει τώρα. Δουλειά δηλαδή, πήγες για τη μουσική. Μάλλον ή για διασκέδαση. Μάλλον μας ακούει αρκετός κόσμος από Θεσσαλονίκη και είναι λίγο παρεξηγήσιμο αυτό, αλλά είπαμε ειλικρίνεια και εγώ την αγαπώ την Αθήνα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Για μουσική κατέβηκα. Μουσική έπαιζα δηλαδή. Ναι. Επίσης ήμουνα και σπούδασα και μουσική τεχνολογία σε ένα ΙΕΚ. Και Αγγλία. Και Αγγλία λόγω αδερφής. Η οποία μένει εκεί και πέρασα κάποιους μήνες και εκεί πέρα. Μηνές. Ναι. Πηγαίνεις όμως, Όποτε μπορώ. Όποτε μπορείς, γιατί όχι. Πώς είναι εκεί? Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα. Ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό το θέμα, να μιλήσουμε λίγο. Να μου πεις για τη μουσική στην Ελλάδα και τη μουσική στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε λίγο, όχι πίσω, όχι προκατηλημένοι. Πώς να βρω τη λέξη τώρα, δεν μου έρχεται. Έχουμε ένα προβληματάκι, Εξαρτάται. Κοίτα, η ελληνική κουλτούρα είναι εντελώς διαφορετική, έτσι. Δηλαδή έχουμε, και όσον αφορά τη μουσική ειδικά, έχουμε εντελώς διαφορετικές ρίζες. Δηλαδή όταν εμείς λέμε παραδοσιακή μουσική, εννοούμε δημοτικά τραγούδια. Οι Άγγλοι, όταν λένε παραδοσιακή μουσική πλέον, μπορεί να σου απαντήσουν και Beatles. Ναι, εγώ το πάω λίγο σε διαφορετική διάσταση. Δεν δεχόμαστε εύκολα πράγματα εδώ. Ναι. Καινούργια πράγματα, διαφορετικά πράγματα. Είναι πιο κατεστημένα, δεν ξέρω. Κοίτα, δεν ξέρω να σου απαντήσω ακριβώς. Ίσως φταίει και το ότι είναι και μικρότερη η αγορά εδώ τώρα, πέρα. Ακριβώς δεν ξέρουμε, γιατί δεν έχουμε κάνει έρευνα στον κόσμο. Έχουμε κάνει ο καθένας την προσωπική του με τον κύκλο του και τις γνωριμίες του. Είναι, είναι ανοιχτός ο κόσμος στο να γνωρίσει νέα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι είναι ταυτόχρονα τόσο έντονος ο βομβαρδισμός από συγκεκριμένα είδη μουσικής,
όπου υποσυνείδητα σου μπαίνει ένα μικρόβιο, εάν έχεις και τη ροπή δηλαδή, την τάση προς τα εκεί. Αλλά ψάχνεται ο κόσμος, το πιστεύω, ότι γνωρίζει μουσική και από τους μουσικούς που παίζουν live και ακούς και κομμάτια τα οποία δεν περίμενες να ακούσεις, βλέπεις τεχνικές, βλέπεις γνώσεις. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Αυτό ήθελα να σημειώσω και εγώ. Έχει βοηθήσει. Έχω προσέξει. Τα τελευταία χρόνια συμβαίνει και αυτό. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι έχουμε εκπληκτικούς μουσικούς στην Ελλάδα. Δηλαδή βγαίνουν συνεχώς μουσικοί που είναι σε πολύ υψηλά στάνταρτ, ας πούμε, παικτικά. Έτσι. Ναι. Ελπίζουμε για το καλύτερο στη μουσική. Πάντα. Στην Ελλάδα, που λίγο με τον πόλεμο τι συμβαίνει, υπάρχει πόλεμος έτσι μεταξύ καλλιτεχνών, εσύ το έχεις νιώσει αυτό, να σε κοντράρουν, να σε καταπιέζουν, να μην σε αφήνουν να εκφραστείς όπως θέλεις? Δεν το πιστεύω αυτό, όχι. Δεν το πιστεύεις ότι υπάρχει? Όχι, εντάξει, πάντα σε όλα τα πεδία υπάρχουν άνθρωποι κακοπροαίρετοι και καλοπροαίρετοι, έτσι. Αλλά άμα το κοιτάξεις λίγο απ' έξω, ένας άνθρωπος που κάνει αυτό που αγαπάει και που του αρέσει και που το κάνει καλά, θα χαίρει και εκτίμησης συναδέλφων του. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πεις, ακούσαμε πριν, αμέσως μετά τις διαφημίσεις, το Lullaby. Ναι. Νανούρισμα. Νανούρισμα. Πώς αυτό? Πώς αυτό? Απλά ένα βράδυ που κάπως μου ήρθε να γράψω στίχους, μάλλον νίσταζα, δεν ξέρω τι έγινε. Και είπα, ας γράψω ένα νανούρισμα. Τελικά δεν βγήκε και πολύ νανούρισμα, σου βέβαια. Βγαίνουν εύκολα τα κομμάτια όταν κάτσει να γράψει. Άρα, άλλα μπορεί να βγουν στη στιγμή και άλλα μπορεί να μένουν στο σιρτάρι για χρόνια. Και κάποια στιγμή, ας πούμε, να πει: «Όχ, τι είναι αυτό, κάτσε, ας το φτιάξω» και όντως να στηθεί. Πρώτα, έχει κάποιο σύστημα. Έχω ακούσει από διάφορου, άλλοι γράφουν πρώτα του στίχου, άλλοι πρώτα τη μουσική. Εσύ τι κάνει? Όλα. Συγχρονός. Όχι συγχρόνως. Έχει τύχει και συγχρόνως. Έχει τύχει να έχω ένα θέμα μουσικό και μετά από καιρό να έρθουν οι στίχοι. Έχει τύχει να γράψω στίχους και να γράψω τη μουσική αργότερα. Ωραία. Θέλω να μου πεις τώρα για τον Βαγγέλη Κοντόπουλο. Ο Βαγγέλης Κοντόπουλος. Πολύ καλός φίλος. Τρομερός μουσικός. Μεγάλο κεφάλι. Ξέρεις τι, έχω παρατηρήσει και από άλλες συνεντεύξεις. Εσείς η μουσική έχετε ένα δικό σας κώδικα επικοινωνίας, αλλά επειδή ο κόσμος που μας ακούει δεν ξέρει ποιος είναι ο Βαγγέλης Κοντόπουλος, ναι, ας μας πεις λίγο, ας ξεκινήσει από αυτό. Ο Βαγγέλης είναι μπασίστας, ενορχιστρωτής, παραγωγός, ο οποίος έχει συνεργαστεί με πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή τώρα, ας μην αρχίσω να ραδιάζω ονόματα. Πες μερικούς, πρέπει να πεις μερικούς. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι δεν ακούγονται. Ακούγεται ο τραγουδιστής που τραγουδάει, ναι, το κομμάτι, και δεν ακούγονται οι συντελεστές που είναι εξίσου σημαντικοί. Ναι. Και θέλω να μου πεις κάποια, κάνουν 2-3 ονόματα έτσι. Με το Χρήστο το Θηβαίο συνεργαζόταν για αρκετά χρόνια, με την Ελένη Τζαλιγοπούλου. Με Γιώργο Νταλάρα, με Τσανακλίδου, με Αλκίνο Ιωαννίδη. Και μεγάλα ονόματα και άτομα τα οποία ξεκινάνε την καριέρα βοηθώντας, ας πούμε, και υποστηρίζοντας και βοηθώντας. Ακούτε την εκπομπή Μουσικές Αναχωρήσεις. Λοιπόν, όποτε είστε έτοιμοι. Έτοιμοι είμαστε. Έτοιμοι είστε. Ναι, ναι, όχι, να ξεκινήσουμε. Ωραία. Πάμε. White colored stays the page. I'm leaving you today. Everything's the same. Nothing will remain. The hour's getting late. Now I can see my fate. My people run away. It's gonna be a better day. Are you gonna free me? Say the words and hear me out. Now hear me. I've done some things I know you can't believe me. All I ask from you is just to hear. And help me out. Where color stays the page. I'm leaving in disgrace.
that I can change. My suffering remains. Are you gonna feed me? Say the words and let me out now. Hear me. A ton of some beans, I know you can't believe me. All I ask from you is just to hear me. Say the words and let me out. Δεν θα ρωτήσω πώς τους φάνηκε, γιατί μου τα έχουν γράψει κατά τη διάρκεια που ναι, παίζατε. Ναι, και εδώ μας τα λένε, τα βλέπουμε κι εμείς. Και, α, ναι, εσάς σας τα λένε οι δικοί σας ή μπήκατε στο chat του σταθμού? Όχι, έχουμε βάλει κι εμείς. Εγώ λέω για το chat του σταθμού, που είναι και άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζω προσωπικά. Είναι άγνωστοι προς εμέ. Αντί, θα σε πάω στη φιλοσοφία πολύ. Θα ακούσουμε τραγούδι, παιδιά. Το κλείνω. Πάμε. Why do you have to be so sad? The answer lies deep in your heart. Why do you still keep looking back? All we need is all we are. My God, you're tearing me apart. Please let me finish when I start. Why do you have to be so sad for what I say to you? Lie to fall, to hide, to bleed, to try the top for all I need, to search the answer, find the key, for all I see, for all I feel, for all the moments closing in every place that I have been. I've seen your face, I've heard your screams, I search for happiness in you. Why won't you stay right here with me? I need to know your love is true. Can you see your love?
Τον εαυτό σας. Ήσουν πολύ ωραίες. Μπράβο Μιχάλη, μπράβο, μπράβο. Μπράβο και στους δυο σας. Μπράβο και στους δυο σας. Συνεχίζουν τα καλά τα λόγια. Μάλλον καλά που δεν είσαι στο τσάτο γιατί έχεις ψωναρά. Να σε δουλεύω, σε πειράζω. Λες. Ναι, έχουμε μία ερώτηση. Τι κάνεις εδώ αγόρι μου στην Ελλάδα? Εννοούνε προφανώς. Έχω το φίλο μου το Μιχάλη εδώ πέρα και δεν μπορώ να φύγω. Δεν φεύγεις εύκολα από Ελλάδα, είναι η αλήθεια. Δεν γίνεται να είναι δύσκολο. Και αν φύγεις επιστρέφεις πάντα. Να πάω να σου πω και άλλα που μου λένε. Βέβαια. Θες? Βέβαια. Έχω την εντύπωση ότι όσοι ασχολούνται με τη μουσική και όσοι τους αρέσει η καλή μουσική, το έχουν αυτό. Τους αρέσει να φεύγουν. Να φεύγουν, ναι. Βέβαια. Να ταξιδεύουν. Ναι. Είναι ελευθερία του μυαλού. Ναι. Και εμπειρίες. Λοιπόν, να σας ακούσουμε. Βέβαια. Ποιο θα παίξετε? Θα παίξουμε το Noise σε μια διασκευή ακουστική. Stay in your coma, in your own frustration. We're taking over. Blow me away. 'Cause I'd rather be in this noise, suffocating this noise colder. It means so much to me. Nostalgia makes your leaving so easy. Lord, eyes make it easy for me. 'Cause I'd rather be in this noise, suffocating this noise colder. It means so much.
Λοιπόν, έχουμε χάσει, έχουν λιποθυμίσει κάποιοι. Η Σόφη. Όχι, όχι, παιδιά, όχι. Μείνετε μαζί μας. Η Σόφη στο chat, ναι, δεν υπάρχει. Ο φίλος λέει: παιδιά, χάνουμε τη Σόφη. Κάποιος, ένα γιατρό, κάτι. Έλα, έλα, σταμάτα. Κάνεις μια στον κόσμο. Σταματά την χαρά κάτω. Φτάνει, φτάνει. Ναι, λες να κάνεις κακό. Να σας παίξουμε ένα Pearl Jam. Νομίζω ναι. Ναι. Yeah.
Το κακό είναι ότι μετά από κάθε φορά που τελειώνεται, εγώ πρέπει να μιλήσω και δυσκολεύομαι. Δυσκολεύομαι να μιλήσω γιατί είναι αυτό. Γενικά, να ξέρετε, εδώ πέρα πάντως το κλίμα είναι πολύ ωραίο. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Αυτό τους υποσχέθηκα και αυτό κάνω κάθε φορά. Παρέα. Σιγά σιγά χαιρετάμε. Θέλω μια τελευταία ερώτηση να σου κάνω. Με δύο σκέλη. Η μία είναι. Μάλλον, ναι, μία θα σου κάνω για να μην σε ζωρίσω πολύ. Σε ζάλισα σήμερα. Καλά, όχι, τι. Όχι, όχι, θες κι άλλο. Κάτσουμε άλλη μια ώρα. Γιατί θέλει, το κοινό θέλει. Θα πρέπει να παίξεις όμως, γι' αυτό σε λυπάμαι. Να σε κουράσω. Τι περιμένεις να σου φέρει το μέλλον, τι θα ήθελες να σου φέρει. Ηρεμία. Ηρεμία. Ναι. Κοίτα, εντάξει, τώρα μην αρχίσουμε να λέμε. Ναι, θέλω να ζήσω από τη μουσική και. Όχι. Να μπορώ να παίζω μουσική, αυτό. Απλά πράγματα, αυτό δεν χρειάζεται. Ναι. Ναι. Να έχω τη δυνατότητα να το κάνω. Να δυνατότητα και τις εγώ θα σε ευχηθώ καλές εμπνεύσεις, που είναι πάρα πολύ βασικό, πιστεύω. Να είσαι καλά. Και από τη στιγμή που ξεκίνησε κάτι και το πας καλά και έχεις τις δυνατότητες, πιστεύω ότι θα έχεις μεταδοτικότητα. Αυτό είναι το βασικό. Θα μεταδώσεις στον κόσμο αυτό που κάνεις, Μιχάλη. Εσύ τι θα ήθελες να σου φέρει το μέλλον? Θα ήθελα να παγιωθούν καλά συνεργασίες και προσπάθειες, να προχωρήσουν και να μπορέσουμε να προβάλλουμε όλο αυτό το έργο για το οποίο δουλεύουμε σε περισσότερο κόσμο, σε περισσότερα μέρη. Και να περνάμε καλά. Πάντα. Θέλει υπομονή. Εγώ θα σας ευχηθώ καλό κουράγιο, καλή δύναμη σε αυτό, γιατί είναι δύσκολος ο χώρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αυτό που εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε. Πέρασα πάρα πολύ καλά μαζί σας. Και εμείς. Ελπίζω να ξανάρθετε κάποια στιγμή. Να έρθετε και έτσι απλά να κάνουμε εκπομπή όπως την κάνω τις άλλες μέρες. Και με δικές σας επιλογές, άμα θέλετε. Και οι δυο, και για σαν ισχύει η πρόταση Μιχάλη και για τον Τρίφωνα. Να ευχαριστήσω τον εκπληκτικό Μιχάλη στο Καχόν. Χειροκρότημα τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία, για τα καλά λόγια. Όλο τον κόσμο, ο οποίος. Έστω ασχολήθηκε ένα λεπτό να γράψει δύο πράγματα για όλα αυτά που άκουσε. Πολλά γράψαν, δηλαδή, ναι. Άμα τα διάβαζα όλα δεν θα τελειώναμε. Να ευχαριστήσουμε και τους φίλους και γνωστούς, πέρα από όλους αυτούς που δεν ξέρουμε και τους, οι οποίοι μας γνώρισαν μόλις τώρα, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους έστειλαν τα δικά τους μηνύματα, είτε από Ελλάδα είτε από εξωτερικό. Σας ευχαριστούν και αυτοί, μου στέλνουν πάρα πολύ. Χάρηκαν τα αυτιά τους, χάρηκε η ψυχή τους, περάσανε ένα δίωρο. Δύο ώρο, ναι, δεν το περάσαμε ακόμη. Πολύ ωραίο.